ρε παιδιά ο Κωστόπουλος. Μου άρεσε και η άλλη, αλλά μου άρεσε και ο Κωστόπουλος. Δεν είναι πάντοτε καλό βασικά. Θα σου πω κάτι, επειδή διάβαζα πολύ σε αυτήν την εποχή. Κοίταξε να δει, θα σου πω γιατί. Με συγχωρείτε που σε διακόπτω. Αλλά να σου εξηγήσω. Να σου πω απλά και να σου πει αυτό που λέει, γιατί ξέρουμε αυτό που λέει. Τον είχαν κράξει πάρα πολύ για κάποιο λόγο μέχρι να ξεκινήσει. Και τι θα δούμε και τι θα κάνουμε. Άρα μα δημιουργήσανε την εντύπωση ακριβώς, ότι είναι καλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Εγώ ήμουνα σε αυτού που πίστευαν ότι δεν θα, ότι ναι, δεν θα μου αρέσει. Θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε όλη αυτή η προετοιμασία. Δεν επηρεάστηκα από κάποιον. Εγώ πίστευα ότι δεν θα μου αρέσει. Όχι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά και τα μέσα όλα ήταν λίγο. Αυτό. Πριν βγει, ήταν όλοι πώ θα είναι, τι θα κάνει. Και εμεί τα λέγαμε και θα ξυπνάει το βρει και πώ θα έχει κέβει. Κύριε Γιαβερνινό, θα βρίζει, θα κάνει. Απλά δεν με τυχόντι. Επειδή δημιουργήθηκε όλο αυτό. Ξαφνικά ο άνθρωπος βγήκε και ήταν κανονικός. Ναι. Δεν έκανε καμία πυρουέτα. Λίγο το ήταν ξέφυγε, λίγο κάποιες λέξεις χρησιμοποιεί περίεργες, αλλά εντάξει. Καλά, στο Μέγκα βρισκόμαστε. Και ο Λιάγκας πέρσι έλεγε τα, δεν τα βάζαμε στη χρυσή τηλεόραση γιατί ήμασταν απόγευμα. Δεν τόσο πολύ, τι να σου πω τώρα κι εγώ. Κακός όμως, γιατί είναι το ίδιο στυλ. Ενώ θέλουν να μιλάνε ελεύθερα και ο ένας και ο άλλος. Και το ξεκίνησε να τα λέμε αυτά ο σύζυγος που ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή τη βρήκε έτοιμη την Καφρίλα Κωστόπουλος. Ναι. Με την καλή έννοια αν υπάρχει. Το πολύ χαλαρό και το αμπαλαέα. Κοίταξε, θα δούμε και τις υπόλοιπες εκπομπές. Γιατί σήμερα το βγήκα αρκετά εκλεπτισμένο εγώ και μαζεμένο. Θα δούμε και όλη τη βδομάδα πώς θα εξελιχθεί. Δεν είπε εγώ και. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να του μπει καλύτερα του Πέτρου στο μυαλό, το πώς να το λειτουργήσει, είναι το να μπορεί να λειτουργήσει ομαδικά. Επειδή η εκπομπή που έκανε ήταν μόνος του. Το Greek Idol που είχαμε εμείς ήταν σε μια επιτροπή, οπότε του δινόταν ο λόγος, οπότε δεν είχε αυτός να μοιράσει και να κάνει. Ναι, δεν ακούει πολύ. Θα πρέπει δηλαδή λίγο αυτό να το μάθει, γιατί μιλάμε για καθημερινή εκπομπή και αυτό σε μια εβδομάδα κάτι θα έχει έρθει. Πάντως ήταν χι σήμερα εγώ. Έτσι το βλέπω και τους δύο. Δεν είναι να πεις ότι κάποιος κέρδισε και κάποιος ναι, όχι. Ναι, ήταν. Ήταν καλή και οι δύο. Ναι, και οι δύο είχαν τις στιγμές τους. Εντάξει, αυτή η στιγμή στο πιάνο με την κιθάρα, παραδείγματος χάρη, εμένα μου φάνηκε λίγο γλυκανάλατη, ρε παιδί μου. Μα είναι επειδή έκανε ο σύζυγος στην Αμερική πέρσι, το λένε τσίζι αυτό. Για να πω και στη Μαρία αν θέλει. Αυτό λένε. Τσίζι. Από το τι, δηλαδή ήταν λίγο. Λιωμένο, δηλαδή. Ναι. Απλά ο σύζυγος έπαιζε και πιάνο και στο Μέγκα. Που δεν τον αγαπούσανε. Τώρα στον Αντένα που τον αγαπάνε να μην τους παίξει και να πιάνει. Πρέπει να δούμε και λίγο. Και εκεί την κιθάρα. Ναι. Απέρα από αυτό όμως, θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή λες χ και τα λοιπά. Δεν είναι. Εντάξει, ο Γιώργος είναι ο Γιώργος και η Φέη μαζί, συνταγή επιτυχίες οι δυο τους. Ο Πέτρος είναι πιο μόνος του, γιατί η Τζέν είναι λίγο πιο πίσω. Γιατί, το είδαμε αυτό. Είναι κανονικά. Όχι, δεν είναι όπως η Φέη και ο Γιώργος. Τουλάχιστον στην πρώτη εκπομπή. Στην πρώτη εκπομπή ήταν ο Πέτρος. Πρέπει να δούμε λίγο και τα πάνε. Είναι λάθος αυτό τότε. Γιατί είσαι, κάτσε. Δεν άμα την έχει πάρει τη γυναίκα σου, την πήρε να την εκδικηθεί στον αέρα. Μπορεί και δεν να μην θέλει όμως. Δηλαδή... Εμά, άμα δεν ήθελε να μην πήγαινε. Μπορεί. Κοίταξε με. Έτσι όπως το βλέπεις σαν εικόνα, δεν ήταν δίπλα όπως ήταν ο Γιώργος και η Φέη. Ναι. Η Τζέν ήταν λίγο πιο κοντά. Άρα δεν έχει σημασία η πρώτη. Δίκιο. Δεν έχει σημασία η πρώτη και η δεύτερη εκπομπή λοιπόν. Δεν έχει σημασία ότι έγινε κάποιο λάθος από άγχος. Δεν έχουν το ίδιο αίσθημα. Είναι σαν στήσιμο. Άρα δεν μιλάμε για μάχη. Των ζευγαριών, είναι το ζευγάρι όχι, με τον σήμερα Πέτρο. Σήμερα δεν ήταν μάχη ζευγαριών. Μα δεν φαίνεται όχι. Γενικά, εκτός και να το πάρουν απόφαση μετά, αφού αυτό το πλασάρανε. Εντάξει, τι λέμε, παιδιά, δεν είναι ζευγάρι. Εντάξει, τα μίδια έτσι το πλασάρουν και του αρέσει πάρα πολύ. Μα είναι λάθος που το πλασάρουν, αν μου λέτε ότι δεν υπήρχε και ήταν σαν την Ελισάβετ Σπανού η Τζέννη. Μου και στη συνέντευξη έπαιζε μπάλα περισσότερο ο Πέτρο. Ναι. Παιδιά, είναι και λογικό αυτό. Δύο λεπτά η Τζέννη δεν έχει την εμπειρία που έχει ούτε ο Πέτρος. Ούτε ο Πέτρος έχει εμπειρία. Είναι πιο πολλά χρόνια από την Τζέννη όμως. Πού, παιδάκι μου, τρία χρόνια έκανε το βραδινό στον Αντένα. Μα τη σκιάλη ήταν η μισή φίλος τα πήγαινε. Ωραία, τι μου λες, δηλαδή. Ναι, παιδί μου, σου λέω τώρα. Και έκανε και το on ice. Ναι, α, την εκδικείται γιατί τον είχε επιτροπή. Λες. Στάνταρ. Λες. Την πήρε για να την έχει εκεί και να σπίσει άρεσε που δεν μ' άφηνες να μιλήσω εγώ στο on ice. Ορίστε τα αποτελέσματα. Ναι, γιατί είναι λάθος, γιατί το πουλήσαν ως ζευγάρια, αλλά τελικά δεν είναι ζευγάρια από ό,τι μου λέτε. Δεν είναι ζευγάρια. Σήμερα. Μέχρι στην εβδομάδα, παιδιά, μπορεί να γίνει όμως. Μα τι βρε, παιδάκι μου, ξεκινάει μια εκπομπή. Δηλαδή, ξεκινάει το δέστη. Ξεκινάω εγώ με τη Μερέ και την Τρίτη έρχεσαι και εσύ με τον Γιώργο. Εντάξει, έχουμε δει εκπομπές να φεύγει κόσμος. Τώρα τι θες. Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω τίποτα. Θέλω να φύγει η Κατερίνα για αρχή. Αλλά δεν με ενδιαφέρει από τώρα. Θέλω να πω ότι όταν βγάζει μια καινούργια εκπομπή, πλασάρει αυτό που θα δει ο κόσμος. Τώρα τι αλλαγές θα γίνουν μετά δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό που πλασάρει είναι η εκπομπή που θα του πει να δουν. Ναι. Νομίζω. Ναι. Άρα από την αρχή πλασαρίστηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ακριβώς και από το τρέιλερ και από το πρώτο του ταπείο. Ναι, αλλά προς το τέλος όμως το γυρίσανε ότι είναι τα ζευγάρια και η μάχη των ζευγαριών. Αυτός και συμφέρει τα blog, τα media, τα περιοδικά, να στο πω τέλος πάντων. Πάντως ο Κωστόπουλος κέρδισε τη μάχη όσον αφορά την εντύπωση την πρώτη στον καλεσμένο. Δηλαδή είχε. Το ψάξε, έφερε τη ρούλα, ήτανε, πώς να σου το πω, ήτανε ναι, αλλά μπαμ. Μια εκπομπή δεν την κάνει μόνο καλεσμένος. Τώρα μας ενδιαφέρει και όλη η υπόλοιπη εκπομπή. Ναι, λόγω και να πήγαινε, θα ήταν σημαντικό. Και της κέρδισε τις εντυπώσεις με αυτή την καλεσμένη. Να σας ρωτήσω. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να κρίνουμε γενικά, ειδικά λοιπόν για τα παιδιά. Ναι, μην κρίνεις ένα μη. Θέλω να πω ότι δεν το κρίνεις από το τι ωραίο καλεσμένο, έχει πολύ ωραία εκπομπή. Όλη η εκπομπή μέχρι τη ρούλα.
σε σχέση με την απέναντι εκπομπή με τον Μπρούσκο. Εγώ δεν τρελάθηκα με όλη την εκπομπή. Μου φάνηκε λίγο αμήχανος εκεί στη μαγειρική. Ότι αυτό λίγο μιλούσε πολύ περισσότερο. Εντάξει, τώρα οι άλλοι. Αφού δεν τον πέρασε από το τηγάνι το Πετρετζίκη που μαγειρεύει πολύ καλά. Ήταν οι άλλοι, ο Λιάγκας και η Σκορδέκα, πιο δεμένη εκπομπή. Εγώ πιστεύω ότι ο Πέτρος κέρδισε τις εντυπώσεις εκεί από την ώρα που βγήκε η Ρούλα και μετά. Βγήκανε και τα παιδιά, είχαν βγει για φαγητό δύο μέρες πριν με όλους τους συντελέστες. Ανεβάσαν φωτογραφίες για να γίνει και πρόμο ότι είμαστε παρέα και βγαίνουμε και περνάμε καλά. Και οι άλλοι είναι και συνταγή λίγο δοκιμασμένη. Ο Πέτρος τώρα βγαίνει. Ο Πέτρος δεν γνωρίζεται με τον Ουγγαρέζο. Ο Πέτρος γνωρίζεται μόνο με την Τζέννη, με τη Σπανού. Όλα αυτά πρέπει να δέσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι τώρα βγαίνουν. Όπως επίσης και ο κύριος Λιάγκας δεν γνωρίζεται με τον Λιανό. Έτσι, καθόλου και δεν θα γνωριστεί κιόλας. Πρέπει να δούμε αν θα δέσει. Να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κάνουν αντικατάσταση, γιατί προσπαθούν να κάνουν αντικατάσταση του Ουγγαρέζου. Του στυλ που έχει ο Ουγγαρέζος. Όχι, ενώ θα ήθελε κάποιον δορυφόρο Λιάγκας για να μπορεί να τα κάρει και να κάνουν μαζί την πλάκα. Δεν πιστεύω ότι είναι το στυλ του Λιανού αυτό. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Εκτός για καλύτερο χειρότερο, απλά είναι άλλο στυλ ο Ουγγαρέζος.